Θα επαναλάβουμε βασικά την τοποθέτηση που είχαμε κάνει και στην Επιτροπή. Το σύστημα ολοκλήρωση κεντρική Αμερική, χρησιμοποιούμε τον όρο ολοκλήρωση και όχι ενσωμάτωση, νομίζω ότι αποδίδει πιο σωστά τον όρο integration που υπάρχει στο κείμενο στα αγγλικά. Είναι μια μορφή διακρατική συνεργασία αστικών κρατών τη περιοχή, Γουατεμάλα, Ελ Σαλβαδόρ, Ονδούρα, Νικαράγουα, Κώστα Ρίκα, Παναμά, Μπελή και Δομινικανή Δημοκρατία, που ιδρύθηκε το 1991 με σκοπό όπως διακηρύσει τη μετατροπή της περιοχής σε μια ζώνη ειρήνης, ελευθερίας, δημοκρατίας και ανάπτυξης. Βέβαια, το κατά πόσο και αν έχει συμβάλει στη βελτίωση της ζωής για τα εργατικά λαϊκά στρώματα των χωρών της Κεντρικής Αμερικής φανερώνεται από τα γεγονότα. Οι λαοί της περιοχής μαστίζονται από την εκτεταμένη φτώχεια και την εξαθλίωση, την ανεργία, από τη μεγάλη δυσκολία στην πρόσβαση σε σύγχρονες υπηρεσίες υγείας, παιδείας κτλ. Τεράστιο πρόβλημα για τους λαούς της περιοχής αποτελεί η εκτεταμένη εγκληματικότητα που σχετίζεται ιδιαίτερα με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, τα καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών, που συνδέεται και με φαινόμενα εκτεταμένης κρατικής διαφθοράς. Αποτέλεσμα είναι εκατομμύρια άνθρωποι από την Κεντρική Αμερική να αναγκάζονται να μεταναστεύσουν κατά κανόνα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και με κίνδυνο τη ζωή τους να έρχονται αντιμέτωποι με τους διωγμούς, την καταστολή που εφαρμόζονται με την αντιμεταναστευτική πολιτική και τις πρόσφατες συμφωνίες ΗΠΑ-Μεξικό. Ο αντιλαϊκός χαρακτήρας του ΣΥΚΑ φανερώνεται και από τις θεσμοθετημένες σχέσεις συνεργασίας που έχει με υπερρεαλιστικούς οργανισμούς, όπως ο ελεγχόμενος από τις ΗΠΑ, ο Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών, η Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ άλλων. Επιβεβαιώνει πως ενώσεις σαν και αυτή που διαμορφώνεται στο έδαφος του μονοπωλιακού καπιταλισμού, παρά τις μεγάλες τους διαφορές ή τον διαφορετικό βαθμό ενοποίησης, έχουν τον ίδιο ταξικό εκμεταλλευτικό χαρακτήρα και σκοπό, την ενίσχυση της εξουσίας και της οικονομικής και γεωπολιτικής θέσης των αστικών τάξεων που εκπροσωπούν στο μοίρασμα και ξαναμοίρασμα του πλανήτη. Δεν έχει λοιπόν να κάνει ο συγκεκριμένος οργανισμός με τίποτα με τα συμφέροντα των λαών της περιοχής. Αντίθετα, είναι μια προσπάθεια διαμόρφωσης ενός πλαισίου προώθησης των κοινών συμφερόντων αστικών τάξεων της περιοχής σε ένα περιβάλλον έντασης των διεθνών ανταγωνισμών και σε μια περιοχή με ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία λόγω της εγκύτητας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, της διόρυγας του Παναμά, αλλά και ανταγωνιστικών σχεδίων όπως η φημολογούμενη διόρυγα της Νικαράγουας με τη συμβολή της Κίνας. Απόδειξη ότι γενικά η περιοχή της Κεντρικής Αμερικής γίνεται πεδίο των σφοδρών υπερρεαλιστικών ανταγωνισμών είναι το γεγονός πως από το 18 που καθιερώθηκε ο θεσμός των κρατών παρατηρητών του ΣΥΚΑ έσπευσαν να ενταχθούν τόσα τα μεγάλα καπιταλιστικά κράτη της περιοχής, Ηνωμένες Πολιτείες, Βραζιλία, Μεξικό, Καναδάς και άλλα, όσο και κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και άλλα, αλλά και κράτη όπως η Ρωσία ή η Τουρκία που συμμετέχει με το καθεστώς του παρατηρητή. Κάποια στοιχεία έχουν ενδιαφέρον. Οι κινήσεις της Κίνας στην περιοχή με πρόγραμμα 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα πλαίσια της στρατηγικής μια ζώνη, ένας δρόμος. Μάλιστα, οι μόνο δύο χώρες αυτή τη στιγμή, Γουατεμάλα και Μπελίς, συνεχίζουν να διατηρούν διπλωματικές σχέσεις με την Ταϊβάν. Οι υπόλοιπες όλες σταμάτησαν, διέκοψαν και αποκατέστησαν τις σχέσεις με την Κίνα. Ιράν-Βενεζουέλα, μια σχέση η οποία ενισχύεται προφανώς για τα συμφέροντα των αντίστοιχων αστικών τάξεων, που μάλιστα έχουν ανακοινώσει και μέτρα για αύξηση του διμερούς εμπορίου από τα 3 δις στα 20. Θυμίζουμε ότι είναι 2 από τις 3 πετρελοπαραγωγικές χώρες που είναι σε καθεστώς κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους, με κλιμάκωση της σύγκρουσης αυτή την τρέχουσα περίοδο. Άρα λοιπόν, αν έπιασε ο καημός στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την ολοκλήρωση, την ειρήνη, τη δημοκρατία σε χώρες της Κεντρικής Αμερικής, νομίζουμε απαντιέται. Οδηγός σας έτσι κι αλλιώς στα ζητήματα των διπλωματικών διεθνών σχέσεων είναι η πιο αποτελεσματική προώθηση των συμφερόντων των μονοπωλίων της χώρας. Τα ίδια φαίνεται ότι υπάρχει μια προσπάθεια γενικότερα στην περιοχή με την πρεσβεία στον Παναμά, αλλά και άλλες κινήσεις που κάνει η κυβέρνηση, την εισδοχή στην κοινότητα των Άνδεων, στην καραϊβική κοινότητα και ούτω καθεξής. Και προφανώς όλα αυτά, οι ανταγωνισμοί, οι εξελίξεις, οι δηλώσεις του κυρίου Δένδια πέρσι για τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή της Κεντρικής Αμερικής και ούτω καθεξής, πρέπει να τα εξετάσουμε υπό το πρίσμα της όξυνσης των ανταγωνισμών και με στρατιωτικά μέσα, μιας και βρισκόμαστε σε μια τέτοια περίοδο με θύματα τους λαούς.
με την ενεργό συμμετοχή της κυβέρνησης στα νατοϊκά σχέδια, στηρίζοντας τη συνέχιση του υπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία. Ένα λεπτό θα χρειαστώ, κύριε Πρόεδρε. Εμπλέκοντας τη χώρα άμεσα, στοχοποιώντας επικίνδυνα περιοχές και λαούς της περιοχής μας, της χώρας μας, όπως τη Σούδα, την Αλεξανδρούπολη, τον Βόλο, τη Λάρισα, με τις αμερικανονατοϊκές βάσεις, από όπου εφορμούν καθημερινά μάχημες στρατιωτικές μονάδες και οι οποίες συγκρούονται με τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις, αντίστοιχα με τη στήριξη του κράτους δολοφόνου στο Ισραήλ, πίσω από την απαράδεκτη λογική του δικαιώματος στην αυτοάμυνα ενός κατοχικού στρατού που έχει οδηγήσει σε πάνω από 25.000 δολοφονίες σε εγκλήματα πολέμου. Αυτά είναι μαζί με την εμπλοκή της χώρας στη σύγκρουση στην Ερυθρά Θάλασσα με την αποστολή φρεγάτας, και την ίδια ώρα οι περιβόητοι σύμμαχοι της κυβέρνησης και των υπολείπων κομμάτων μια χαρά στηρίζουν την τουρκική προκλητικότητα. Υπάρχουν και ανακοινώσεις και χθεσινές. Φαντάζομαι θα απαντήσει ο κύριος Υπουργός με τα F-16. Και μέρα με τη μέρα, με όλους τους τρόπους, διαψεύδονται καθημερινά οι προσδοκίες που εσείς καλλιεργείτε στο λαό, ότι αυτές οι σχέσεις, δήθεν οι συμμαχικές σχέσεις, θα οδηγήσουν σε βελτίωση τις θέσεις της χώρας, σε ενίσχυση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, ενώ αυτό που βλέπουμε είναι να πηγαίνουν όλο και πιο κάτω, να πηγαίνει όλο και πιο κάτω ο πύχης, η γραμμή από την ελληνική κυβέρνηση. Αλλά αυτά είναι τα αποτελέσματα του «Η Ελλάδα ανήκει πολιτικά, αμυντικά, κοινωνικά και πολιτισμικά στην Δύση», που είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Προφανώς για τη συγκεκριμένη συνθήκη ψηφίζουμε κατά. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.